Έχετε λοιπόν δημοσιεύσει στο Συνείδηση ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ για βίντεο ντοκουμέντο που διαθέτει η αστυνομία στα χέρια της. Ναι. Λοιπόν, καλά διασταυρωμένες πηγές, Τατιάνα Στεφανίδου, μας έδωσαν ένα επιπλέον στοιχείο. Ένα στοιχείο το οποίο, ας πούμε, δείχνει πράγματα. Η γυναίκα πριν φτάσει στο μοιραίο σημείο, σταμάτησε σε καφετέρια κοντά στο Αγρίνιο, όπου πήρε έναν καφέ. Το πλαστικό ποτήρι του καφέ, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητο. Μπορούσαν οι αστυνομικοί να δουν πού από τα γράμματα πάνω στο πλαστικό, πού ήταν αυτή η καφετέρια. Ασφαλώς και πήγαν κατευθείαν και ρώτησαν τον ιδιοκτήτη, τον σερβιτόρο, δεν γνωρίζουμε ποιος την σερβιρε, της ετοίμασε το καφέ, αν ήταν μόνη της μέσα στο αυτοκίνητο, σε ποια κατάσταση βρισκόνταν, αν είδε κάποια ταραχή στο πρόσωπό της ή κάποιο πανικό. Οι πληροφορίες μας λένε ότι έδειχνε μία ήρεμη γυναίκα. Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι ήταν μόνη της μέσα στο αυτοκίνητο. Σε όσα βίντεο έχουν δει οι αστυνομικοί τόσο του Μεσολογγίου, γιατί εδώ συνεργάζονται δύο υπηρεσίες, τόσο της ασφάλειας Μεσολογγίου όσο και της ασφάλειας Αγρινίου. Η τελευταία κάμερα που εντοπίζει το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 44χρονη είναι πάρα πολύ κοντά στο σημείο. Είναι από πρατήριο υγρών καυσίμων της περιοχής, από βενζινάδικο της περιοχής, και θα λέγαμε ότι η αστυνομία δεν έχει ένα σύμμαχο στη διάθεσή της. Θα μπορούσε να βγάλει έναν άσο από το μανίκι και να ανοίξει γρήγορα την υπόθεση και να δώσει απαντήσεις και σε περισσότερα πράγματα. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι πολύ κοντά στο σημείο, στην παραλία Φωτμού, όπου εντοπίστηκε νεκρή στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου της, στα παλιά Λουτρά, θα λέγαμε και προχθές, είναι πάρα πολύ κοντά. Εκεί λοιπόν υπήρχε κάποιο κύκλωμα βιντεοσκόπησης, το οποίο όμως δεν λειτουργεί. Μέχρι εκείνη τη στιγμή όμως, εμάς μας επιβεβαιώνουν, παρακολουθώντας οι αστυνομικοί τα βίντεο με μεγάλη προσοχή, τόσο πίσω όσο και μπροστά γυρνώντας το χρόνο, δεν προπορευόταν κάποιο άλλο όχημα και δεν ακολουθούσε κάποιο άλλο όχημα. Και αυτό που θέλω να πω επίσης είναι, όπως είπε και ο συνάδελφος νωρίτερα, ότι πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η γυναίκα, διασχίζοντας χωριά του Δήμου Αγρινίου, Τατιάνα Στεφανίδου, μέχρι να φτάσει στο σημείο, με δρόμους σε πολύ κακή κατάσταση, αγροτικούς, επαρχιακούς δρόμους, που μεταβίας περνούν δύο αυτοκίνητα, ιδιαίτερα αν υπάρχει κάπου σταθμευμένο, είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα. Μάλιστα. Για μας η ειρήνη έφυγε, χάθηκε. Η θλίψη είναι μεγάλη σε όλους μας, στην οικογένειά της, στα παιδιά της, ένα μεγάλο γιατί. Γιατί να συμβεί στην ειρήνη μας αυτό? Δεν υπήρχε περίπτωση η ειρήνη να κάνει κάτι μόνη της κακό στον εαυτό της. Την ξέρουμε τόσο καλά, την έχουμε ζήσει τόσο πολύ καλά. Ήταν ένας πολύ δυνατός άνθρωπος, δημιουργικός, μέχρι την τελευταία στιγμή. Εκμεταλλευόταν την περιουσία της, έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για να έχει μια σωστή οικονομική άνεση στα παιδιά της, για όλους. Είχε τη μέρημνα, την έννοια τους, να κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε. Δεν υπήρχε περίπτωση η ειρήνη να το κάνει αυτό. Είμαστε όλοι συντετριμμένοι με το γεγονός. Δεν υπήρχε περίπτωση. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι το γεγονός αυτό να μην σταματήσουν οι έρευνες και να βρεθεί ο ένοχος. Ποιος έκανε αυτό το μεγάλο κακό στη Ειρηνούλα μας? Αυτό ζητάμε. Εκλιπαρούμε τη δικαιοσύνη όλους να σκύψουν επάνω από αυτό το γεγονός. Είναι πολύ μεγάλο θλιβερό γεγονός, με πολύ μεγάλο πόνο και θλίψη σε όλους. Να εξεχνιαστεί η υπόθεση, να φανούν οι ένοχοι, να ηρεμήσει η ψυχή της, να ηρεμήσουμε εμείς, τα παιδιά, η οικογένεια, όλοι. Αυτό το γιατί. Γιατί το κάνανε αυτό στη Ειρηνούλα μας? Κυρία Λουκά, εκείνη την τελευταία μέρα, το Σάββατο, των φώτων, εσείς την είδατε? Ναι.
Όχι, δεν την είχα δει εγώ την τελευταία μέρα. Την είχα δει πριν φύγει για Αθήνα. Γιατί έλειπα, ήμουνα και εγώ Αθήνα από Πέμπτη έως Κυριακή. Μιλήσαμε. Με κοίταξε στα μάτια, της είπα πέντε πράγματα. Ότι Ειρηνούλα μου, πρόσεχε τον εαυτό σου, να είσαι καλά. Εσύ είσαι μάνα, πατέρα, στήριγμα. Κάνεις μεγάλον αγώνα, κοπέλα μου. Όλοι σε σέναν στηρίζονται. Με κοίταξε στα μάτια, μ' αγκάλιασε, με φίλησε και μετά χαιρετηθήκαμε. Έκτοτε από τους συγγενείς έμαθα και εγώ, από τα παιδιά με πήρανε τηλέφωνο και μου είπανε το θλιβερό αυτό γεγονός. Η Ειρήνη το τελευταίο χρονικό διάστημα, προσέξτε, δεν θα πούμε τίποτα συγκεκριμένο. Είμαι σίγουρη ότι ούτε εσείς θα πείτε, αλλά ούτε και δική μας πρόθεση είναι. Θα μιλήσουμε πολύ γενικά, με σεβασμό και προσοχή. Το τελευταίο χρονικό διάστημα η Ειρήνη, όπως είπε ο αδελφός από την πρώτη στιγμή, είχε μία σχέση, απλώς ο αδελφός της όταν την αναζητούσε είπε ότι δεν είχε κάτι σοβαρό, αλλά ότι είχε κάτι στη ζωή της. Ένα φλερ δεν ήταν κακό, μπορεί να είχε. Αλίμονο. Μία γυναίκα 44 ετών, έτσι, αλίμονο, έτσι. Νέα, όμορφη. Με τα παιδιά της σε μεγάλη ηλικία πια. Τα δύο έχουν φύγει και από το σπίτι. Το ένα σπουδάζει, το άλλο μένει με τη φίλη του ο γιος της. Αλίμονο αν η γυναίκα αυτή κλεινόταν στο σπίτι και δεν έκανε για το όνομα του Θεού. Λοιπόν, είχε λοιπόν μια, τέλος πάντων, ένα φλερτ, ας το πούμε έτσι. Αισθάνομαι ότι είσαστε κοντά της. Θέλω να μου πείτε πώς ένιωθε αυτή την περίοδο για τη ζωή της, για αυτό το φλερτ που είχε. Είχε ενθουσιασμό, είχε χαρά, είχε ανησυχία, είχε προσμονή. Ήτανε ένα παιδί πάντα χαρούμενο. Ναι. Οπότε δεν μπορούσες να καταλάβεις ότι ήταν από αυτό. Ήταν ένας άνθρωπος πάντα γελαστός, χαρούμενος. Δηλαδή και η ψυχολογία σου να μην ήταν καλά και να σε έβλεπε με το γέλιο, με την αγκαλιά της, με τα καλά της λόγια σου. Άλλαζε την ψυχολογία. Ναι. Δεν ήταν άνθρωπος που είναι θλιβερός και ξαφνικά τον είδαμε χαρούμενο. Ήταν σε μόνιμη βάση. Χαροπός άνθρωπος και εύχαρος, το οποίο δεν μας κίνησε το κάτι διαφορά στη συμπεριφορά της και είδαμε μια άλλη Ειρηνούλα. Ήταν αυτή που ήταν. Φαινόταν να έχει από αυτό το φλερτ που είπατε. Φαινόταν να έχει κάποια προσδοκία ότι είναι κάτι που θα μπορούσε να συνεχίσει. Και να είναι κάτι που θα μείνει κοντά της, θα μείνει στη ζωή της. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν είχα καταλάβει κάτι τέτοιο. Δεν είχα δει τίποτα τέτοιο, όχι. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τόσο έντονα συναισθήματα αγάπης για την οικογένειά της, για τον άντρα της που έφυγε πριν από κάποια χρόνια. Ναι. Ήταν άνθρωπος που αγαπούσε δυνατά. Που είχε έντονα συναισθήματα. Το λέω γιατί... Ναι, ήτανε. Θα μπορούσε μια... Έδειχνε την αγάπη της, την εκδήλωνε. Ένας άνθρωπος δηλαδή γεμάτος από συνέστημα για τους γύρω της ανθρώπους. Έτσι, γεμάτος. Ναι. Για όλους. Δεν ήταν ένας άνθρωπος κλειστός, λίγο απομονωμένος, λίγο καταθλιπτικός. Ήταν άνθρωπος έντονος. Όχι. Καμία σχέση, ποτέ. Τη Ειρηνούλα δεν την είδες ποτέ μελαγχολική, στενοχωρημένη, ποτέ. Έδινε ζωντάνια γύρω της. Ναι, θέλω να πω, και οι άνθρωποι... Και καλά να μην ήσουν ψυχολογικά, σου άλλαζε τη διάθεση. Ναι, το λέω γιατί οι άνθρωποι που συνήθως αυτοχειριάζουν, δίνουν τέλος στη ζωή τους, αυτοκτονούν. Έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, δηλαδή έχουν... Ακούς πολλές φορές ότι είναι κλεισμένοι λίγο στον εαυτό τους, είναι λίγο απομονωμένοι, έχουν μια σκοτεινιά στο βλέμμα. Όχι, καμία σχέση. Από την άλλη, ένα τέτοιο πλάσμα γεμάτο ζωή με πολύ συναίσθημα μέσα του, υπάρχει περίπτωση να ένιωσε μια ξαφνική μεγάλη απογοήτευση για κάτι? Όχι. Όχι. Εσείς είστε πέρασε, βέβαιοι. Κυρία Τατιάνα, τόσο δύσκολα στη ζωή της. Έχασε τη μητέρα της 45 χρονών. Ξαφνικά χάνει τον πατέρα της από ευνίδιο θάνατο. Χάνει το σύζυγό της και δεν υπέκυψε, δεν την πήρε από κάτω. Συνέχισε τη ζωή της δυνατά. Ήτανε γυναίκα και άντρας.
πέρασε τόσο δύσκολα από μικρό παιδί, το οποίο δεν την αγγίξανε όλα αυτά. Συνέχισε δυναμικά τη ζωή της, στήριξε την οικογένειά της, τα παιδιά της. Θα γινότανε γι' αυτό. Δεν νομίζω. Δεν υπάρχει περίπτωση η Ειρήνη να έκανε κάτι κακό στον εαυτό της. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και ειδικά λέτε για μία, θέλετε... Δεν υπάρχει. Και ειδικά για μία, ας το πούμε, σχέση. Το λέω γιατί... Μπορεί εμείς να μην τα έχουμε μεταφέρει στους τηλεθεατές μας όλα αυτά, αλλά έχουν γραφτεί πάρα πολλά πράγματα στο διαδίκτυο. Και εσείς λέτε ότι δεν είναι ο άνθρωπος που για μία θέλετε ξαφνική απογοήτευση, για μία σχέση ή οτιδήποτε μπορεί να βάλει, θα μπορούσε να βάλει τέλος όταν έχει περάσει όλα αυτά κάτι. Στη ζωή όχι, της δηλαδή. Όχι, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Αυτό θα το θεωρούσα πολύ μηδαμινό και τυποτένιο μπροστά στα άλλα προβλήματα που αντιμετώπισε και πέρασε δυναμική σε όλα της. Από την παραμικρή λεπτομέρεια. Μάλιστα. Ξεκινήσουμε από τις καλλιέργειες στα χωράφια της που έκανε ανάπτυξη από την οικογένειά της, από τα πάντα. Ήταν άνθρωπος ζωντανός και να μπορεί να προσφέρει και να κάνει περισσότερα, προσπαθούσε για όλους. Να ρωτήσω τώρα για την τελευταία μέρα, επειδή μιλήσατε και είστε με την οικογένεια διαρκώς. Εκείνη την τελευταία μέρα λοιπόν, αφού πήρε με τον ξάδελφό της το φόρτο κάτω αυτοκίνητο από το συνεργείο, μετά γύρισε στο σπίτι, στα παιδιά της. Ναι. Εκεί λοιπόν έφυγε, παίρνοντας μαζί τι? Το κινητό της. Πορτοφόλι, τσάντα, μόνο. Δεν πήρε τίποτα άλλο μαζί. Πήρε μόνο το κινητό της. Όχι, όχι, όχι. Ναι. Το κινητό της έχει βρεθεί. Αυτή τη στιγμή όχι, δεν έχει βρεθεί ακόμη τίποτα. Εμείς γνωρίζουμε από την αστυνομία ότι δεν έχει βρεθεί, αλλά οφείλω να ξαναρωτήσω. Έχει φύγει, έχει πάρει το κινητό και το κινητό δεν έχει βρεθεί ακόμα. Δεν έχει βρεθεί, ναι. Όχι, όχι. Όταν έφυγε... ξέρουμε ότι πήγε και πήρε γλυκά για τη γιορτή του γιού της και επέστρεψε. Μίλησε με την κόρη της κάποια στιγμή. Θέλετε να μας πείτε γι' αυτό? Μίλησε με την κόρη της, της είπε δεν θα αργήσω, θα έρθω σε λίγο. Αυτό. Της τηλεφώνησε η μικρή ή η ίδια πήρε τη μικρή τηλέφωνο? Η ίδια πήρε. Αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό που λέτε. Γίνεται μία κλίση που την πιάνει η κεραία του Αγίου Κωνσταντίνου, όπως γνωρίζουμε, εκεί στην περιοχή του Αγρινίου. Και γίνεται μία κλίση, λοιπόν, λέτε, από την ίδια την Ειρήνη προς την κόρη της, τη μικρή, τη 15χρονη, 16χρονη. Ναι. Και λέει στην κόρη της, ναι, ναι, δεν θα αργήσω. Έτσι. Μάλιστα. Αυτό ήταν ραντεβού θανάτου, κυρία Τατιάνα. Και στη συνέχεια χάνετε εσείς τα ίχνη της. Δεν την ξανακούσατε έκτοτε. Έτσι. Όχι, όχι. Μάλιστα. Έχει πάει και έχει πάρει γλυκά για τη γιορτή του γιού της και τα έχει φέρει στο σπίτι? Ευσταθεί αυτή η πληροφορία? Ναι, όπως γύρισε από το Αγρίνιο, ψώνισε, έβαλε βενζίνη και γύρισε στο σπίτι. Και μετά έφυγε, λέει, θα επιστρέψω. Και έκτοτε δεν ξαναεπέστρεψε. Είναι πολύ περίεργα αυτά τα στοιχεία όμως. Δηλαδή, βλέπετε ότι η γυναίκα πάει... Ένας άνθρωπος, κυρία Τατιάνα, που θέλει να κάνει... Ναι, ναι, σας ακούω. Να κάνει κακό στον εαυτό του. Δεν παίρνει το κινητό μαζί του. Κοιτάξτε. Δεν ξέρουμε πώς λειτουργεί ένας άνθρωπος τρελαμένος. Και αν ήθελε να κάνει κακό, είχε τόσα σημεία. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει. Δεν θα πήγαινε εκεί. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτό το σημείο, τι σημαίνει για την ίδια. Μπορεί συναισθηματικά να σημαίνει πολλά. Είναι ένα απόμερο ιδηλιακό σημείο, δεν ξέρουμε, ναι, τι σημαίνει, ναι, για την ίδια. Δεν ξέρουμε ένας, ναι, άνθρωπος θέλει να κάνει κακό στον εαυτό του, πώς σκέφτεται, και σκέφτεται λογικά να πάρει το κινητό, να μην πάρει, τι να κάνει. Όλα αυτά δεν τα ξέρουμε. Όμως. Οφείλω να σημειώσω ότι καταγράφουμε τη θέση της οικογένειας ότι αποκλείεται να αυτοκτόνησε και κακά τα ψέματα. Είναι πάρα πολλά τα στοιχεία τα οποία δημιουργούν ερωτήματα. Δηλαδή, γιατί αν ήθελε να αυτοκτονήσει, γιατί δεν έχει βρεθεί το κινητό της? Έχει φροντίσει να εξαφανίσει το κινητό?
Γιατί δεν έχει αυτό, είναι ένα μυστήριο. Επίσης, όλες οι κινήσεις, προηγουμένως. Πήγε, πήρε γλυκά, είχε το παιδί της στη γιορτή του. Πήρε την κόρη της τηλέφωνο να της πει μην ανησυχείς, θα γυρίσω σύντομα. Δηλαδή κάνει κάποιες κινήσεις που λες ότι δεν συνάδουν με το σενάριο της αυτοκτονίας. Έτσι ακριβώς. Κάποιος που θέλει να κάνει κακό στον εαυτό του θα κάνει όλα αυτά. Όχι βέβαια. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σας συλληπιθώ. Εγώ. Να συλληπιθώ την οικογένεια. Και φαντάζομαι ότι θα έχουμε αρκετές εξελίξεις από εδώ και πέρα. Ό,τι άλλο προκύψει θα το μεταδώσουμε. Ευχαριστώ θερμά.